Η Αυγή. Η Αυγή είναι μια εφημερίδα η οποία έχει ιδρυθεί μέσα σε ιδιαίτερα πονεμένες συνθήκες για την ελληνική κοινωνία και για την ελληνική αριστερά. Και είναι συνυφασμένη με όλη αυτή τη διαδρομή και τις διώξεις και τους αγώνες και τις αγωνίες ενός κόσμου. Αλλά την Αυγή, επιτρέψτε μου, όχι, γιατί εδώ πέρα επιχειρήθηκε για όποιον είδε και χθες την Εξεταστική Επιτροπή στο Κοινοβούλιο μια πολιτική συκοφάντηση. Θέλω να πω ότι δεν κυκλοφορούσες πάντα με την Αυγή στο χέρι, έπρεπε να την κρύβεις για πολλά χρόνια μέσα σε άλλες εφημερίδες. Και για τα νέα ακόμα. Εντάξει, ο καθένας εξελίσσεται με τον τρόπο που νομίζει. Άρα λέτε, κύριε Ζαχαρίδη, ότι ο Δημήτρης Τούμπας έδωσε απαντήσεις. Εγώ είμαι συνδρομητής στην Αυγή τα τελευταία 14 χρόνια και χιλιάδες σαν και εμένα, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι της ευρύτερης ανανεωτικής αριστεράς και ριζοσπαστικής αριστεράς που είμαστε σε αυτή τη λογική, έχουμε κρατήσει αυτή την εφημερίδα ζωντανή σε δυσκολίες και σε οικονομική ασφυξία για το χώρο μας στο 3%. Τώρα, όλα τα στοιχεία για τη μετοχική σύνθεση, τους σπόρους, τους χρηματοδότες είναι διάφανα και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε θέλει, κύριε Σκρέκα. Εμείς δεν έχουμε ούτε τίποτα για να κρύψουμε, ούτε για το δάνειο της εφημερίδας μας, ούτε για το δάνειο του κόμματός μας, ούτε για το δάνειο καμίας τοπικής εφημερίδας όπου κάποιος πολιτευτής μας μπορεί να πολιτεύεται και δώσετε επιτέλους απαντήσεις για τον κύρικα Χανίων. Αλλά το να βγαίνετε να λέτε, ενώ έχει γίνει όλο αυτό το πράγμα με τις τράπεζες οι οποίες δίνανε διαφημιστική δαπάνη σε μίντια συγκεκριμένα και εμείς φέραμε νόμο στο Κοινοβούλιο προκειμένου να δημοσιεύεται η διαφημιστική δαπάνη των τραπεζών και να ξέρουμε. Η Αυγή πήρε τόσο, η άλλη εφημερίδα πήρε τόσο, η τρίτη εφημερίδα πήρε τόσο. Και φάνηκαν τα στοιχεία μιας χρονιάς που δεν το είχαν προϋπολογίσει προηγούμενοι τραπεζίτες και εκτέθηκαν. Και γελάει ο κόσμος. Και μου λέτε τώρα για την Αυγή. Και μπλέκεται και το ζήτημα το πώς η διαφήμιση παίρνει από μία ή άλλη εταιρεία. Εγώ σας λέω και τελειώνω σε ένα δευτερόλεπτο. Σας λέω ότι η χρηματοδότηση της εφημερίδας είναι στη διάθεση όλων. Οι βασικοί χρηματοδότες είμαστε όλοι εμείς που είμαστε συνδρομητές. Και αυτό είναι μια διαδρομή κοινωνίας και αριστεράς, όχι του 35, του 3,1 και του 2,9%. Διότι και όταν έμεινε ο συνασπισμός εκτός Βουλής το 1993, η Αυγή έβγαινε. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, μην εξαντλήσουμε τώρα τη συζήτηση για τη διαπλοκή και τη διαφορά στην Αυγή. Αδικεί ακόμα και αυτόν που επιχειρηματολογεί με σοβαρότητα. Ακούσατε. Η Αυγή καλά κάνει και βγαίνει. Καλά κάνει.